Ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται κριτική τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά σε σχέση με την υπογραφή του τίτλου μνημονίου. Από τα δεξιά η κριτική που του γίνεται είναι ότι υπέγραψε μνημόνιο την ίδια στιγμή που η χώρα ήταν σε μια διαδικασία να σταματήσουν τα μνημόνια, να φύγει από τα μνημόνια, και μάλιστα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ λένε ότι η χώρα θα παρουσίαζε φέτος για πρώτη φορά, το 2015 δηλαδή, για πρώτη φορά θετικό πρόσημο ανάπτυξη μετά από 5 χρόνια μνημονίων, και ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή η οποία το ρίξε ξανά σε οικονομική ύφεση. Τι απαντάτε σε αυτήν την τύπου την κριτική? Καταρχήν, αν τα πράγματα ήταν έτσι, ο κύριος Σαμαράς δεν θα έκανε εκλογές. Ούτε θα έκανε τόσο νωρίς την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο κύριος Σαμαράς έκανε ένα ολόκληρο σχεδιασμό. Προετοίμασε το έδαφος για αυτό που ονομάστηκε αριστερή παρένθεση. Γιατί? Διότι είχε αποτελματωθεί το μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο, είχε αποτελματωθεί, δηλαδή δεν λειτουργούσε. Είχε κολλήσει. Ήταν ανεφάρμοστο. Αυτό, η τελευταία φορά που πήραμε χρήματα, δόση όπως λέμε, ήταν λίγο πριν τις ευρωεκλογές. Τότε πήρε ο κ. Σαμαράς κάπου 9-10 δις. Όταν βγήκε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και φάνηκε η πτώση της Νέας Δημοκρατίας και η άνδρωση του ΣΥΡΙΖΑ, τότε πάρθηκαν αποφάσεις και έξω και μέσα από τη χώρα, και στην ουσία από τότε άρχισε να μπαίνουμε σε μια περίοδο αλλαγής δεδομένων. Προσπάθησε ο κ. Σαμαράς τότε, αν θυμάστε, το Παρίσι κλπ. Μπας και τα βρούνε με την Τρόικα. Δεν υπήρχε κάποια συμφωνία. Και επομένως η κατάσταση ήταν εξής. Από τον Αύγουστο δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ, ενώ πληρώναμε τις δόσεις. Η οικονομία ήταν σε μια στάσιμη κατάσταση. Από τον Σεπτέμβριο όμως ο ίδιος ο κ. Σαμαράς και άλλοι πυροδότησαν την εκροή καταθέσεων. Και επομένως το Φεβρουάριο μήνα που εμείς αναλάβαμε, Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Πυροδότησαν, εννοείται, προκαλέσαν το bank run, ένα είδος bank run. Δημιούργησαν το έδαφος ούτως ώστε να προκληθεί αυτή η εκλογή καταθέσεων. Όταν λες ότι αν συμβεί αυτό, τότε θα φεύγουν οι καταθέσεις, ή αν λες ότι εγώ θα βγάλω τα λεφτά μου, όπως είπαν κάποιοι άλλοι, βεβαίως δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να τους ακούσει, αλλά δημιουργείται ένα κλίμα. Συν η βεβαιότητα που επιφέρει κάποια πολιτική αλλαγή, συν τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, η ουσία είναι εξής. Η χώρα τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο ήταν χωρίς συμφωνία. Η συμφωνία έλεγε, είχε παραδεθεί τεχνητά 2 μήνες μέχρι 28 Φεβρουαρίου, χωρίς συμφωνία, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς χρηματοδότηση. Άρα αυτοί που λένε τι θα συνέβαινε αν, στηρίζουν σε μια υπόθεση. Το email Χαρδοβελή ήταν η πρόταση του κυρίου Χαρδοβελή για να γίνει αποδεκτό. Δεν είχε γίνει αποδεκτό. Άρα, ποια θα ήταν η εξέλιξη αν δεν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ, ή θα δεχόταν ο κύριος Σαμαράς όλα όσα του πρότειναν, ομαδικές απολύσεις, φορολογίες κλπ. Χωρίς όμως χρηματοδότηση τριετούς διάρκειας, θα ήταν απλώς για να κλείσει η λεγόμενη πέμπτη συμφωνία, πέμπτη αξιολόγηση, και μετά το κλείσιμο πέμπτη αξιολόγηση, τότε θα ετίθενται τα άλλα θέματα, τι μνημόνιο, τι συμφωνία, τι θα ακολουθούσε κλπ. Επομένως, η απάντηση στην κριτική είναι ότι όλο αυτό είναι ένα αφήγημα αβάσιμο, είναι προέκταση του περιβόητου success story που είχε πει τότε ο κ. Σαμαράς, δεν έχει καμία βάση. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, μέσα από μία διαδικασία, στην ουσία εμπόλεμης κατάστασης, φτάσαμε, και εμάς μας πίεζαν μόνο πέμπτη αξιολόγηση. Δηλαδή, μέχρι το δημοψήφισμα δεν υπήρχε στο τραπέζι μια συμφωνία με διάρκεια και χρηματοδότηση, απλώς να κλείσει η πέμπτη αξιολόγηση. Αυτό που καταφέραμε τελικά ήταν μια συμφωνία που έχει και δύσκολα μέτρα, αλλά εξασφαλίζει τριετή χρηματοδότηση, τριετή χρονικό ορίζοντα, πλήρη χρηματοδότηση, τρόπους και μέσα αναπτυξιακής πολιτικής για να αναιρέσουμε την ηφαιστειακή τάση μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016. Και βέβαια και μια δέσμευση, πιο συγκεκριμένη από παλιά, ότι θα υπάρξει διαπραγμάτευση για το χρέος. Πριν φτάσουμε εδώ πέρα στην συμφωνία, αυτό που θα σας ρωτήσω είναι το εξής. Σας λένε όμως από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ ότι επιβλήθηκαν capital controls με την δική σας ευθύνη, με αποτέλεσμα η χώρα να βιώσει πράγματι ύφεση και μόνο από αυτό το μέτρο. Που δεν θα υπήρχε αν υπήρχε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα απαντήσουν ακριβώς στις λεπτομέρειές τους τι έγινε. Τα capital control επευλήθηκαν σε μία προσπάθεια, κατά την άποψή μου, να επηρεαστεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.
Είμαστε στην τελική φάση όπου επιχειρείται η ανατροπή της κυβέρνησης ή να υποχρεωθεί ο Πρωθυπουργός σε παρέτηση. Για να γίνει αυτό θα έπρεπε το δημοψήφισμα να βγάλει ναι. Για να βγει το ναι, γι' αυτό μπήκαν τα capital controls. Αυτή είναι η δική μου τουλάχιστον. Όχι ανάλυση. Αλλά ήταν ένα μέτρο πολιτικού εκβιασμού ουσιαστικά. Βεβαίως. Βεβαίως. Και γι' αυτό το δημοψήφισμα έχει τεράστια διεθνή πια και ιστορική σημασία ότι υπό συνθήκες capital controls, με κλειστές τράπεζες, ο λαός, ο ελληνικός, μπόρεσε να υπερβεί φόβο και κινδύνους και να κάνει, να δώσει το όχι σε τόσο μεγάλο ποσοστό. Και γι' αυτό το όχι αυτό έχει μια αυτόνομη αξία, ιστορικά να το δούμε. Είναι μια πολιτισμική, ας το πω, δημοκρατική παρακαταθήκη και υποδομή για το μέλλον. Αλλά πέρα από αυτό, χάρη στο δημοψήφισμα, μπήκε στο τραπέζι, έστω με τον τρόπο το διληματικό, ή Brexit, ή φύγετε από το ευρώ, ή μια συμφωνία η οποία όμως παρόλα αυτά είναι, όπως είπα, μας δίνει κάποια πράγματα να αξιοποιήσουμε. Εδώ λοιπόν σας έρχεται η κριτική από την αριστερά, από τα αριστερά σας, το οποίο σας λέει ότι ενώ είχατε στο πρόγραμμά σας, στο προεκλογικό ενώ του Ιανουαρίου του 2015, το τέλος της εποχής των μνημονίων και μάλιστα φέρνω σαν παράδειγμα σε ένα άρθρο και σε ένα νομοσχέδιο, αυτή τη στιγμή υπογράψατε ένα τρίτο μνημόνιο. Τι απαντάτε σε αυτούς? Ότι τελικά δηλαδή δεν ακολουθήσατε το ίδιο στο πρόγραμμα. Σε όσους κάνουν κριτική από τα αριστερά, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Να απαντήσουν ήδη στο ερώτημα, υπήρξε πόλεμος αυτούς τους μήνες ή δεν υπήρξε πόλεμος? Δηλαδή, είχαμε μία σύγκρουση, η οποία σύγκρουση μας έφερε σε αυτό το σημείο 12 Ιουλίου, όπου έπρεπε ή να δεχτούμε τη συμφωνία ή να κάνουμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη ανεξέλεκτη άγνωστης έκταση κοινωνική καταστροφή. Υπήρξε πόλεμος ή ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε πίστη? Άλλαξε πίστη. Από αντινεοφιλελεύθερο κόμμα και αριστερό έγινε μνημονιακό και δεξιό κόμμα. Ακριβώς. Εάν ο αριστερός ίδιος άνθρωπος δεν το απαντήσει αυτό το ερώτημα, δεν είναι ότι θα αδικήσει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μπορέσει να καταλάβει τι έγινε και τι θα γίνει στο μέλλον. Ναι, αλλά εδώ σας λένε πάλι ότι εδώ δεν είχατε plan B. Δηλαδή, ότι πηγαίνατε με ένα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αφελές σχέδιο, ότι θα πείσετε τους πιστωτές. Δηλαδή, θυμάμαι μία φράση του Αλέξη Τσίπρα σε μία συνέντευξη, ότι η κυρία Μέρκελ δεν μπορεί να πει όχι στα αιτήματά μας. Άρα θα σας πούνε, οκ, okay, σας κάνανε πόλεμο. Αλλά εσείς δεν είχατε ένα plan B να το αντιμετωπίσετε? Η απάντηση λοιπόν σε αυτό που θέλω να δώσω, ιδίως στους αριστερούς, πάλι είναι εξής. Όχι μόνο στους αριστερούς αυτό. Αυτά που συνέβησαν αυτούς τους μήνες αποτελούν πλέον ιστορικό γεγονός παγκόσμιας σημασίας. Εγώ μπορώ από τώρα να σας στοιχηματίσω ότι αυτή η περίοδος θα γίνει αντικείμενο μελέτης και παγκόσμια συζήτηση επί χρόνια πολλά. Θα γραφτούν πάρα πολλά βιβλία, θα ακούσουμε πάρα πολλές ιστορίες. Και γι' αυτό επέμεινα και πριν ότι πρέπει κανείς να απαντήσει επί των γεγονότων και μετά ας βγάλει όποιο συμπέρασμα θέλει. Αυτό λέω και για την προετοιμασία. Λέει το πώς προετοιμάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το 2012, δηλαδή όταν είδαμε ότι από το 4% 5 πήγαμε στο 16% και μετά στο 27%, από τότε δρομολογήθηκε φάνηκε μια δυναμική ότι η αριστερά στην Ελλάδα μετά από μισό και πλέον αιώνα έχει τις προϋποθέσεις ή κάποιες από τις προϋποθέσεις να διεκδικήσει κυβερνητική εξουσία. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ από τότε μέχρι τώρα? Αυτό επίσης αποτελεί αντικείμενο ανοιχτό κριτικής. Μετά τις εκλογές, μάλιστα όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει σε συνέδριο, όπως έχει πει, και εγώ έχω να πω κάποια πράγματα σε αυτό. Και εγώ θα να πω. Είναι δηλαδή πυκνά τα γεγονότα. Εγώ δεν θέλω να τα κλείσω με μια οποιαδήποτε απάντηση. Απλώς θέλω να καλέσω σε μια νυφάλια συζήτηση τι έγινε και τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Διότι, κατά την άποψη τη δική μου, αυτό που ζήσαμε θα το ξαναζήσουμε. Με τη μία ή την άλλη μορφή. Γιατί? Διότι το εγχείρημα το δικό μας είναι ένα εγχείρημα που θέλει, είτε το θέλουμε είτε όχι, ο αγώνας μας είναι τέτοιος. Πρέπει να αλλάξουμε το πρότυπο, το κυρίαρχο υπόδειγμα που κυριαρχεί στην Ευρώπη. Το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν και τους κινδύνους και τις δυσκολίες, αλλά και τα, πώς να πούμε, την ελκυστικότητα που έχει το εγχείρημα του πρωτοπόρου. Πας να ανοίξεις ένα νέο δρόμο. Δεν ξέρεις από πίσω από την πόρτα που ρίχνεις τι θα βρεις. Εάν δεν ήταν τα πράγματα έτσι, μπορεί να είχαμε κλείσει μια πολύ καλή συμφωνία ήδη. Αλλά το γεγονός ότι ό,τι πετυχαίναμε εμείς, θα έπρεπε οι Ευρωπαίοι είτε να είναι έτοιμοι να το δώσουν και στους Ισπανούς και στους Πορτογάλους και στους Ολλανδούς και στους Γάλλους και στους Ιταλούς,
ή αφού δεν ήταν έτοιμοι να το δώσουν, τότε έπρεπε να φερθούν σε εμάς πάρα πολύ σκληρά. Εννοείται δηλαδή ότι αυτό που είχε δημοσιεύσει η εφημερίδα το Βήμα, αν δεν κάνω λάθος, ότι οι πιστωτές δείξαν τόσο άκαρδη στάση, γιατί σας είχαν διαμηνήσει μάλιστα ότι δεν θα υποχωρήσουν, αλλά αντίθετα θα σας γδάρουν σαν λαγούς και θα αναμίζουν τα ταμάνια τους παντέμους. Αυτό το διαβάσαμε στο Βήμα. Ναι. Υπήρχαν, για να είμαι ακριβής, υπήρχαν δύο τάσεις. Η μία τάση ήταν αυτή που ήταν και κυρίαρχη. Στο πρώτο Eurogroup που έτυχε να πάω κι εγώ και το παρακολούθησα, η πρώτη τάση ήταν αυτή. Καμία συζήτηση για το πρόγραμμά σας, καμία συζήτηση για το αποτέλεσμα των εκλογών και το πολιτικό περιεχόμενο που έχει αυτό. Πρώτα θα ολοκληρώσετε την πέμπτη αξιολόγηση, μετά θα συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή άφηναν τα πάντα ανοιχτά. Δεν έδιναν τίποτα. Να κάνουμε δηλαδή ότι δεν πέτυχε ο κύριος Σαμαράς. Άρα ή να ξεφτυλιστούμε πολιτικά ή να παραδοθούμε, να παραδώσουμε την εξουσία και να μείνουμε χωρίς συμφωνία τέλος Φλεβάρι. Όπως είπα, η συμφωνία έλεγε τέλος Φλεβάρι. Πάλι τότε οι καταθέσεις έφευγαν με ρυθμό 700 και πάνω εκατομμύρια τη μέρα. Άρα να οδηγηθούμε σε ένα σενάριο χάους που ορισμένοι το προετοίμαζαν. Να υπάρξει ένα χάος και να βγει μια κυβέρνηση τεχνοκρατών κλπ. Υπήρξαν όμως και φωνές, πρέπει να το πω αυτό, και μέσα στο Eurogroup που είπαν ότι πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό, ένα συνδυασμό. Από τη μια είναι οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι σεβαστές από όλους, από την άλλη όμως είναι το γεγονός ότι μια χώρα έκανε εκλογές, έχει 5 χρόνια λιτότητα, ο λαός ψήφισε μια άλλη πολιτική και επομένως πρέπει να βρεθεί το κοινό έδαφος. Αυτό το περιβόητο κοινό έδαφος ήταν η βάση της συμφωνίας 20 Φλεβάρι, αλλά οι σκληροί τη δέχτηκαν τη συμφωνία, αλλά την υπονόμευσαν την επομένη. Επομένως, εγώ λέω το εξής πράγμα. Για την αριστερά ειδικότερα. Η αριστερά έχει βρεθεί σε μια ιστορική φάση στην Ελλάδα που ο κόσμος την πιστεύτηκε. Όμως, αντικειμενικά για να κυβερνήσει η αριστερά πρέπει να αλλάξει το πρότυπο. Ή να αρχίσει να αλλάζει το πρότυπο. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε καλό στην Ελλάδα αν ταυτόχρονα δεν κάνουμε καλό στους φίλους μας, στους Ισπανούς, στους Πορτογάλους, στους Ιρλανδούς. Πάντα το ίδιο θα γίνει τώρα με το χρέος μεθαύριο. Μια ρύθμιση για το χρέος που διεκδικούμε εμείς, στην πραγματικότητα διεκδικούμε ένα μοντέλο ρύθμισης για το χρέος που αν το πετύχουμε εμείς θα ωφεληθούν όλοι οι άλλοι. Άρα η σύγκρουση μας υπερβαίνει. Άρα είναι θέμα συμμαχιών, είναι θέμα σχετισμών ευρύτερων. Εδώ θα σας κάνω πάλι την κριτική από τα αριστερά, ότι γιατί δεν κάνετε κι εσείς πιο σκληρά βήματα, όπως για παράδειγμα στάση πληρωμών. Γιατί αφήσατε τα ταμιακά αποθέματα της χώρας, πληρώνοντας δόσεις, να εξαντληθούν. Το κάθε μέτρο πρέπει να το κρίνουμε με βάση τη δυνατότητά μας να ελέγξουμε τις συνέπειες. Εμείς κάναμε στάση πληρωμών. Δηλαδή, εμείς εκτιμήσαμε. Στο τέλος εννοείται. Όχι, θα σου πω. Ήδη το Μάρτιο, σε επίπεδο τουλάχιστον πρωθυπουργού, δεν έχει νόημα να πω λεπτομέρειες ποιοι άλλοι ήταν κλπ. Αλλά είχαμε διαπιστώσει ότι μας πάνε σε ένα σημείο, σε ένα δίλημα. Είτε να μην πληρώσουμε μισθούς, είτε να μην πληρώσουμε δόσεις. Και προσωπικά είχα δώσει και μια συνέντευξη στην Αυγή τότε, αρχές Απριλίου νομίζω ήταν, που είπα ότι αν βρεθούμε σε αυτό το δίλημα, εμείς θα πληρώσουμε μισθούς, όχι δόσεις. Το ίδιο είχε πει ο Πρωθυπουργός. Πρέπει επίσης να σας αποκαλύψω, διότι λέγονται και διάφορα, και θέλω να προειδοποιήσω ότι όσοι λένε διάφορα θα διαψευστούν, διότι υπάρχουν ντοκουμέντα. Παραδείγματος χάρη, ο Πρωθυπουργός ο δικός μας έστειλε επιστολή στην κυρία Λαγκάρ τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, που της είπε αυτό που λέμε τώρα. Θα πληρώσουμε τη δόση του Απριλίου, αλλά θα είναι τελευταία. Από εκεί πέρα δεν θα ξαναπληρώσουμε. Αυτό λοιπόν, τότε, όταν το κάναμε αυτό ή όταν το σκεφτόμαστε, η απάντηση που πήραμε από την Τράπεζα της Ελλάδας ανεπίσημα, ότι αν το κάνουμε, αυτό θα χαρακτηριστεί μερική χρεοκοπία, partial default, μας το είπαν. Είχε δηλαδή πάρα πολλούς κινδύνους. Αλλά αυτό ήταν μία ρήξη που κρίναμε ότι μπορούσαμε να την κάνουμε. Μπορούσαμε να την κάνουμε, είχαμε μια σειρά επιχειρήματα και, εν πάση περιπτώσει, μπορούσαμε να διαχειριστούμε τις συνέπειες. Εάν κάνουμε μια γενικότερη παύση πληρωμών, δεν πληρώνουμε τίποτα. Τότε επίσης, όσοι το λένε, πρέπει έστω και τώρα να πούνε τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Σημαίνει ότι αν το κάναμε αυτό, το κράτος θα ήταν αναξιόπιστο, άρα οι τράπεζες αμέσως θα χρεοκοπούσαν, διότι ένα μεγάλο μέρος των κεφαλαίων των τραπεζών δεν είναι κρατικό χρήμα, είναι αναβαλλόμενοι φόροι, δηλαδή φόροι που θα πληρώσουν εάν κάποτε έχουν κέρδη. Με χρεοκοπημένα λοιπόν το κράτος, θα είχαμε χρεοκοπημένες τράπεζες, θα άρχιζε μια διαδικασία, μια χιονοστιβάδα εξελίξεων. Που όποιος το προτείνει αυτό, επαναλαμβάνω, για να μην φάμε εμείς περισσότερο χρόνο, αν και αξίζει κάποτε να
να στηθούν, θα πρέπει να κάνει μια εκτίμηση τι θα σήμαινε αυτό για τον κόσμο, για την κοινωνία και ιδίως για τους μισθωτούς, τους εργαζόμενους. Εμείς είχαμε reports, είχαμε στοιχεία και τότε αλλά και μετά, ιδίως τον Ιούλιο, ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις είτε απέλυαν ή έβαζαν τους εργαζόμενους σε περιτροπής. Είτε επειδή δεν μπορούσαν να τους πληρώσουν, είτε και ως άλοθη. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας ως άλοθη την παράταση της αβεβαιότητας, επομένως βλέπαμε τον κίνδυνο μιας βαθιάς ύφεσης, μαζικών απολύσεων και τελικά μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Και δεν μπορεί κανείς να αποφασίζει εύκολα για τις ζωές των άλλων. Δεν κρίνεται μόνο το δικό σου μέλλον να πεις εντάξει, έτσι που είναι τα πράγματα, θα κάνω αυτό και ας υποστώ μια καταστροφή. Όταν πρόκειται για ολόκληρη την κοινωνία, τα μέτρα είναι διαφορετικά. Αλλά δεν ξέρω και αν σήμερα που μιλάμε ακόμα υπάρχουν σύντροφοί μας αριστεροί ή μη αριστεροί που να εισηγούνται αυτή τη λύση. Το πρόβλημα είναι μπροστά μας. Μεθαύριο με το χρέος πάλι που μπορεί να βρεθούμε σε μια δυσκολία. Ποια είναι η πρόταση, ας πούμε, ποιο είναι το. Εδώ θα σας έλεγε κανείς ότι η πρόταση της ΛΑΕ και του κ. Λαφαζάνη, με τον οποίο ήσασταν σύντροφοι για πάρα πολλά χρόνια και στο ΚΚΕ και στο Συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτή. Παύση πληρωμών, έξω από το ευρώ και δραχμή. Σε αυτό το πρόβλημα εσείς πώς το αποτιμάτε? Καταρχήν πρέπει να πω ότι οι απόψεις της αριστερής πλατφόρμας που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ συζητήθηκαν δημοκρατικά στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και ποτέ δεν έγιναν πλειοψηφία αυτές οι απόψεις. Άρα η κατηγορία γιατί δεν είχατε εφαρμόσει την πολιτική μας είναι, δεν έχει βάση, δεν έχει λογική και επειδή αναφέρθηκαν και σε μένα προσωπικά. Εγώ είχα ευθύνη να εφαρμόζω την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δεν ήταν έκτος από το ευρώ, ούτε στρατηγικά, ούτε με βάση το εκλογικό πρόγραμμα, ούτε και με βάση το δημοψήφισμα. Τώρα, θα περίμενα πράγματι και εγώ να δω το περιβόητο σχέδιο. Το σχέδιο, δηλαδή τι έπρεπε να κάνουμε στις 12 Ιουλίου. Είναι το πράγμα απλό. Δεν είναι γενικώς ποια είναι η άποψή μας για το ευρώ, γιατί είναι ο ναι. Τι κάνεις σε αυτή τη στιγμή που σου λέει στο Eurogroup, επισήμως, γραπτά, ή Brexit ή η συμφωνία με αυτούς τους όρους? Δεν το είδα αυτό το σχέδιο. Αυτό που διαβάζω είναι ότι λένε ότι η πρότασή τους να φύγουν από το ευρώ, αλλά να μείνουν μέσα στην Ευρωζώνη. Ερώτημα πρώτον. Συγγνώμη, να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αυτό. Ερώτημα πρώτον. Οι περιορισμοί που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το σύμφωνο σταθερότητας, οι δημοσιονομικοί κορσές, όλα αυτά ήταν κάτι αποδεκτό από αυτούς όλο αυτό τον καιρό? Διότι άλλα, νομίζω, έλεγα στον κόσμο. Δεύτερον, πώς θα φύγεις από την Ευρωζώνη? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ή μονομερώς φεύγεις, άτακτα, με τον κίνδυνο που έλεγα πριν. Αν φύγεις άτακτα, άναρχα, μπορεί να έχεις μια διαδικασία, ας πούμε, ανεξέλεκτης καταστροφής. Και ο δεύτερος τρόπος είναι συμφωνημένος. Νομίζω ότι υπονοούν συμφωνημένο τρόπο. Ο συμφωνημένος τρόπος είναι η πρόταση Σόιμπλε. Καλημέρα, να καθίσουμε, κύριε Σόιμπλε, κυρία Μέρκελ, κύριε Τάδε. Εμείς θέλουμε να φύγουμε από το ευρώ, δεν μας αρέσει άλλο. Ελάτε να συζητήσουμε το μεταβατικό, τη ρύθμιση των διαφόρων θεμάτων. Διότι η Ελλάδα είναι μέλος του ευρώ καμιά δεκαπενταριά τόσα χρόνια. Έχουν δημιουργηθεί διάφορες καταστάσεις. Τι θα γίνει με τις τράπεζες, θα γίνει με τον ΕΛΑ, θα γίνει με τις εκκρεμότητες, θα γίνει με τα ενέχειρα, τι θα γίνει με τις. Πώς θα ρυθμιστούν αυτά? Μνημόνιο. Δηλαδή πρέπει να αποδείξουν οι σύντροφοί μας ότι αυτό που λένε δεν συνεπάγεται μνημόνιο. Εγώ ισχυρίζομαι. Αν πούνε ότι δεν συνεπάγεται μνημόνιο και απόλυτη ρήξη, τι θα αντιμετωπίσει η χώρα σε αυτήν την περίπτωση? Τότε στην περίπτωση αυτή, σε εντός εβδομάδων, θα υποχρεωθεί η χώρα να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για έκτακτο δανεισμό για να καλύπτει τις αγωγές. Διότι λένε, μα τώρα το ισοζύγιο ισορροπεί. Μα το ισοζύγιο ισορροπεί τώρα. Λόγω της σκληρής λιτότητας, της φτώχειας και της ισορροπίας που έχει επέλθει με αυτά τα δεδομένα. Εάν τα δεδομένα αλλάξουν, εάν δηλαδή το νέο δεδομένο είναι ότι φεύγουμε από το ευρώ, γίνονται αυτά που λέμε, τότε οι καταθέσεις θα μείνουν εδώ. Ή το χρήμα που υπάρχει στην Ελλάδα, για να μην μπλέξουμε θέματα, αν μπορεί κανείς να βγάλει την κατάθεσή του ή όχι. Θα μπει λοιπόν σε μια κατάσταση η χώρα, όπως ήταν και τότε, όπου δεν θα μπορεί να χρηματοδοτεί εισαγωγές. Σε αυτή την περίπτωση ή πρέπει να βρεθεί κάποια χώρα που να σε χρηματοδοτήσει ή θα πρέπει να προσφύγεις στο Διεθνές Ταμείο και να πεις έχω πρόβλημα στους δύο πληρωμών, θέλω μία χρηματοδότηση και έναντι της χρηματοδότησης θα σου πούνε υπέγραψε ένα μνημόνιο. Αυτά είναι κλασικά πράγματα. Το θεωρώ, επαναλαμβάνω, ή
ή θα πούνε κάτι άλλο, πέρα από αυτά που λέμε εδώ, ή αν δεν πούνε κάτι άλλο, κακώς κρύβουν από το λαό την αλήθεια. Εγώ με τις άποψεις πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο και ο κόσμος σας αποφασίζει το τι θέλει να κάνει. Θα γυρίσουμε πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά έχετε υπογράψει ένα τρίτο μνημόνιο. Πόσο αυτό συμβιβάζεται με την ταυτότητά σου στο ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα, ή αν θέλω να το βάλω πιο χοντροκομμένα, σε τι θα διαφέρεται από τα υπόλοιπα μνημονιακά κόμματα? Το μνημονιακό κόμμα, όπως καθιερώθηκε στην Ελλάδα, είναι το κόμμα το οποίο το θέλει το μνημόνιο, το αποδέχεται ως φιλοσοφία. Το θεωρεί ότι είναι σωστή πολιτική. Ίσως έχει κάποιες διαφορές στην ένταση, στον χρόνο, σε κάποιες ρυθμίσεις. Διότι τα μνημόνια ακριβώς περικλείουν, δεν είναι απλώς ένα σύνολο μέτρων, αντανακλούν ένα ορισμένο μοντέλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν είπε ότι υιοθετεί αυτό το μοντέλο. Εκείνο που λέμε ότι για τους λόγους που περιέγραψα πριν, σύγκρουση, πόλεμος, οικονομικός στραγγαλισμός, κίνδυνος χειρότερων καταστάσεων, αποδέχεται μία συμφωνία, την οποία φρόντισε στη δραματική τελική φάση να την κάνει όσο γινόταν και όσο γίνεται καλύτερη, ούτως ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί. Η συμφωνία λοιπόν αυτή πράγματι έχει μέσα μέτρα που θυμίζουν τα μνημόνια και τυπικά τουλάχιστον παραμένει μνημόνιο, είναι ο όρος για να πάρει το δάνειο, αλλά έχει εκείνα τα στοιχεία τα οποία οι πόλους και οι προπαθήσεις μπορούν να την καταστήσουν βιώσιμη. Τι εννοώ με αυτό? Όπως είναι τώρα η συμφωνία, πρώτον έχει και μέτρα μέσα τα οποία τα πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέτρα αναδιανομής, μέτρα φορολογικά για την αντιμετώπιση της φορολογίας του πλούτου, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, μέτρα κατά της διαφθοράς. Δεύτερον, έχει μέτρα που η υλοποίησή τους θα είναι και αυτό θέμα διαπραγμάτευσης, ας πούμε κόκκινα δάνεια. Θα αντιμετωπιστούν τα κόκκινα δάνεια με βάση το μοντέλο της αγοράς, δηλαδή αγοροπολισία δανείων κλπ. Ή θα υπάρξει μια ρύθμισή τους όπου θα υπάρχει το κοινωνικό κριτήριο, δηλαδή να μην μπορεί να απειληθεί η πρώτη κατοικία μέσα στα στεγαστικά δάνεια, ή να μην ξεπουληθούν ή να μην καταστραφούν επιχειρήσεις μεγάλες, όταν μιλήσουμε για τα επιχειρηματικά δάνεια που έχουν μια στρατηγική σημασία. Αυτό και το ταμείο. Θα είναι ταμείο ιδιωτικοποιήσεων όπως το ήθελαμε στην αρχή, ή θα είναι ταμείο για την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας. Τα εργασιακά, κομβικό, στρατηγικό θέμα για εμάς τουλάχιστον. Υπάρχει ήδη κατεύθυνση ότι θα αποκαταστήσουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ότι δεν θα έχουμε μαζικές, δεν θα γίνει απελευθέρωση απολύσεων κλπ. Και αυτό όμως το θέμα είναι θέμα διαπραγμάτευση πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί. Άρα η απάντηση είναι ότι ενώ παλιά το μνημόνιο ήταν οι 10 εντολές του Μωυσή, το έπαιρνε και λέει αυτό είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα. Σήμερα το μνημόνιο περιέχει δεσμεύσεις. Ο τρόπος υλοποίησης όμως μπορεί να γίνει πιο δίκαια ή πιο άδικα για τους εργαζόμενους και για την κοινωνία. Το δεύτερο, το πιο σημαντικό, είναι ότι το μνημόνιο παλιά ήταν το κυβερνητικό πρόγραμμα. Στη δική μας αντίληψη σήμερα το μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, είναι ένα κεφάλαιο του κυβερνητικού μας προγράμματος. Το άλλο κεφάλαιο θα είναι το παράλληλο πρόγραμμα, μέτρα που θα αντισταθμίζουν συνέπειες, ας το πούμε. Αυτό το παράλληλο πρόγραμμα που λέτε θα μπορέσει να επιβιώσει με τέτοιους ελέγχους που θα έχει? Και το τρίτο, το παράλληλο πρόγραμμα, και το τρίτο είναι ότι και το μνημόνιο και το παράλληλο πρόγραμμα πρέπει να είναι εντός ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδίου που θα θέτει τις βάσεις για νέο μοντέλο ανάπτυξης. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, μπορεί να ακούγεται λίγο γενικό, αλλά είναι εκεί που θα συγκρουστούμε τελικά με όλους, διότι εκεί πρέπει να αναιρέσουμε όλες τις παθογένειες του παρελθόντος. Εκεί πρέπει να δούμε την ανασυγκρότηση του κράτους, τη δημόσια διοίκηση, την κατανομή των βαρών και του πλούτου κλπ. Τώρα, το ερώτημά σας. Μπορούμε με το παράλληλο πρόγραμμα, μπορεί το παράλληλο πρόγραμμα να συνεπάρξει? Με τόσους πολλούς ελέγχους που θα γίνονται και αυτοί. Εν μέρη. Γιατί υπάρχει, συγγνώμη να σας συμπληρώσω, γιατί υπάρχει και διατάξεις οι οποίες λένε αυτόματα θα υπάρχουν περικοπές αν γίνει υπέρβαση στόχων. Η άποψή μου είναι ότι μετά τις εκλογές ελπίζω να υπάρξει ένα διάστημα έτσι πιο νυφάλια συζήτησης, χωρίς να θέλω να μαλακώσω, το πούμε έτσι, τη συμφωνία και τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις. Άλλωστε, εμείς το λέμε, βρεθήκαμε σε μια δυσκολία με το θέμα. Έχει όμως στοιχεία η συμφωνία που είναι αξιοποιήσιμα με όλους βεβαίως πάλις, με όλους διαπραγμάτευσης. Να σας φέρω ένα παράδειγμα για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Στη διαπραγμάτευση εμείς αρνηθήκαμε την αύξηση των φορολογικών συντελεστών στο ΦΠΑ.
Είπαμε στην Ελλάδα το πρόβλημα δεν είναι ότι έχουμε χαμηλούς συντελεστές, γι' αυτό έχουμε χαμηλά έσοδα, είναι ότι δεν εισπράττει το ΦΠΑ. Είναι η χαμηλή σπραξιμότητα του ΦΠΑ. Ζητήσαμε λοιπόν και το ζητήσαμε στο επίπεδο κορυφής, όταν ήταν ο Τσίπρας, ο Τσακαλώτος, εγώ στην διαπραγμάτευση με τους αντίστοιχους. Τους είπαμε, αφήστε μας ένα-δύο χρόνια να βελτιώσουμε την σπραξιμότητα του ΦΠΑ και αν δεν τα καταφέρουμε, τότε να βάλουμε συντελεστές. Το αρνήθηκαν, διότι είχαν δική τους ατζέντα. Τι σημαίνει τώρα το παράλληλο πρόγραμμα εδώ, στον τομέα αυτό. Σημαίνει ότι ναι, μεν θα μπουν αυτοί οι συντελεστές που συμφωνήσαμε, αλλά έχουμε όλη την ευκαιρία να κάνουμε ένα πρόγραμμα βελτίωσης της σπραξιμότητας του ΦΠΑ. Να εισπράξουμε δηλαδή λεφτά που πληρώνονται από τους καταναλωτές κλπ. Εάν αυτό το πετύχουμε και εισπράξεις, ας πούμε, 2-3 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι δικαίωμά σου αυτά τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις. Είτε κατά ένα 70%, είτε να μειώσεις τους συντελεστές, είτε να στηρίξεις κοινωνικά προγράμματα. Εγώ θα έλεγα μάλιστα και το εξής, ότι θα μπορούσε να υπάρξει και ένα κίνητρο εδώ. Ένα νησί ή μια περιφέρεια ή ένας νομός που βελτιώνει τη σπραξιμότητα του ΦΠΑ να μπορεί να διακρατεί θεσμοθετημένα ένα μέρος αυτού του πρόσθετου εσόδου να το χρησιμοποιεί για δικούς του σκοπούς, για να κάνει όποια έργα θέλει κλπ. Εκεί λοιπόν υπάρχουν περιθώρια. Επομένως, σε όλα λοιπόν τα θέματα υπάρχει αυτό που συμφωνήσαμε, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα άλλο μέτρο με τα οποία είτε θα περιορίσει συνέπειες, είτε θα τις αμβλύνεις, είτε θα ανοίξει ένα νέο δρόμο. Διότι άλλωστε το μνημόνιο δεν καλύπτει όλα τα θέματα. Είναι μια σειρά δεσμεύσεις που οι δανειστές θεωρούν ότι είναι κρίσιμες για αυτούς σημασίας. Έχουμε πολλά πεδία στα οποία ας πούμε μπορούμε να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα. Επομένως, επίσης, η συμφωνία όπως είναι σήμερα δεν είναι βέβαιο ότι είναι οικονομικά βιώσιμη. Για να γίνει οικονομικά βιώσιμη, πρέπει να έχουμε και μια καλή ρύθμιση για το χρέος. Μόνο αφού έχουμε και το χρέος ρυθμισμένο, μπορούμε να πούμε, να κάνουμε την τελική εκτίμηση ότι ναι, αυτή η συμφωνία βγαίνει οικονομικά, άρα μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Παραδείγματος χάρη. Είναι πολύ δεσμευτική η απόφαση. Δεν υπάρχει κάπου γραπτά ότι θα γίνει μείωση του χρέους, ναι. Υπάρχει. Θα το δούμε. Θα πω τώρα, να εξηγήσω μόνο γιατί αυτό είναι κρίσιμη σημασία. Διότι θυμίζω ότι η ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, λέγανε δεν υπάρχει θέμα. Το χρέος έχει ρυθμιστεί από το PSI. Ας υποθέσουμε ότι εφαρμόζει μια κυβέρνηση το μνημόνιο πλήρως και έχει καλύψει τα δημοσιονομικά ελλείμματα και όλα αυτά και θέλει να βγάλει ένα ομόλογο δεκαετές. Δεν θα μπορέσει να το βγάλει. Γιατί? Διότι δεκαετές σημαίνει ότι το ομόλογο θα πληρωθεί το 2025. Οι αγορές λοιπόν θα δουν τι συμβαίνει το 2025 στην Ελλάδα. Το 2025 η Ελλάδα έχει ένα βουνό από χρέος. Άρα, μάλλον θα χρεοκοπήσει ξανά, αν δεν υπάρξει ρύθμιση χρέους. Άρα, η ρύθμιση χρέους τώρα, και μάλιστα να είναι σημαντική, είναι όρος για να επιτύχει και η συμφωνία συνολικά. Τώρα, οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει δεν έχουν δεσμευτεί. Αντιθέτως, το απορρίπτουνε το κούρεμα του χρέους. Ακριβώς. Μόνο για επιμήκυση μιλάμε. Όμως, πρώτον, έχουμε ήδη μια ελάφρυνση του χρέους με το ότι αυτά που χρωστούσαμε προς το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και που είχαν υψηλά επιτόκια και ήταν και βραχίδια, αυτά τώρα μετατρέπονται σε χρέος προς τον ESM που είναι 30 χρόνια διάρκειας και πολύ χαμηλό επιτόκιο. Άρα, κάποια ελάφρυνση ήδη υπέρχεται. Δεύτερον, υπάρχουν τρόποι να εξασφαλίσουμε αυτό το οποίο θέλουμε, να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του χρέους με χρόνια και την εξυπηρεσιμότητά του με διάφορες τεχνικές και τρόπους. Αυτό ακριβώς θα κάνει η δουλειά της διαπραγμάτευσης που λέμε από τη δική μας μεριά. Να εξασφαλίσουμε περίοδο χάριτος, να εξασφαλίσουμε επιμήκυση, να εξασφαλίσουμε σταθερό επιτόκιο, πολύ κρίσιμο αυτό. Τώρα επιτόκιο είναι χαμηλό, αλλά σε 5-10 χρόνια μπορεί το επιτόκιο να ξανανεύει. Αν δεν έχουμε εκεί μια πρόβλεψη, μπορεί τώρα να νιώσουμε ότι τα πράγματα είναι καλά και τότε να... Πόσο δεσμευτικά είναι για τους Ευρωπαίους πιστωτές αυτό το πράγμα, ότι θα το παγώσουν όντως? Δεν είναι δεσμευτικά. Δεν είναι δεσμευτικά. Άρα είναι θέμα πίεσης πολιτικής. Είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Οπότε γι' αυτό έλεγα πριν στα ερωτήματα του τι έγινε τότε, ας σκεφτούμε στο μέλλον. Ας υποθέσουμε ότι μεθαύριο, σε 2-3 μήνες, δεν παίρνουμε αυτό που θέλουμε. Ποια είναι η πρόταση, τι κάνουμε? Εγώ λέω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την εμπειρία τη χθεσινή και να διαπιστώσουμε ότι τελικά η διαπραγματική μας δύναμη δεν βρίσκεται στα τεχνικά νομισματικά θέματα. Εκεί εμείς δεν μπορούμε. Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα εκεί δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις με τα ίδια του τα όπλα. Πρέπει να πάμε σε άλλα επίπεδα. Τα άλλα επίπεδα είναι πώς συγκροτούμε την κοινωνία,
πώς συγκροτούμε την οικονομία, πώς συγκροτούμε το ιστορικό μας μέτωπο, με ποιο τρόπο οι αγρότες, οι εργάτες, οι πολίτες κλπ. Βρίσκουν τρόπους νέας συλλογικής δράσης και έκφρασης, ούτως ώστε να έχουν περισσότερες αντοχές. Και το δεύτερο είναι διεθνείς συμμαχίες, διεθνείς σχετισμοί και ευρωπαϊκοί σχετισμοί. Εκεί πρέπει να στρεφούμε. Πώς λέει, θα κάνουμε ένα σχέδιο να ενημερώσουμε τις άλλες χώρες, τους πολίτες, τα κοινοβούλια, να αξιοποιήσουμε αυτά τα ανοίγματα τα οποία πετύχαμε στην Ευρώπη, διότι αρχίσαμε με μηδέν συμμάχους και κάτι πετύχαμε στο τέλος. Διαφορετικά θα κάνουμε και αυτή τη συμφωνία. Ας έρθουμε τώρα στις εκλογές επερχόμενες στις 20 Σεπτεμβρίου. Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα επίδικα αυτών των εκλογών? Έχω ξαναπεί και θα το επαναλάβω ότι πέρα από τα επιμέρους επίδικα, η επόμενη τετραετία μπορεί να αποδειχθεί η πιο κρίσιμη της μεταπολεμικής περίοδου. Γιατί? Διότι δεν αρχίζουμε τώρα. Είμαστε στον έκτο χρόνο της κρίσης, είμαστε στον έκτο χρόνο της λιτότητας και της ύφεσης, έχουμε σπάσει όλα τα παγκόσμια ρεκόρ, δηλαδή ύφεση σε καιρό ειρήνης, ανεργία σε καιρό ειρήνης, μείωση των κοινωνικών δαπανών σε καιρό ειρήνης. Αυτά λοιπόν που ζούμε είναι πρωτόγνωρα. Επομένως δεν υπάρχει χρόνος για να πούμε ότι εντάξει, όπως ζήσαμε ως τώρα 5 χρόνια, μπορούμε να ζήσουμε άλλα 5 χρόνια με λιτότητα, με ύφεση κλπ. Αυτό δεν γίνεται, κατά τη γνώμη τουλάχιστον. Άρα η επόμενη τετραετία είναι τόσο κρίσιμη που νομίζω ότι το επίδικο είναι το μέλλον της κοινωνίας και του τόπου συνολικά. Δηλαδή, ή θα μπορέσουμε να βάλουμε τις βάσεις για να βγούμε από την κρίση, είτε υπάρχει κίνδυνος μετά οι καταστροφές να γίνουν μη αναστρέψιμες. Να κολλήσουμε δηλαδή ως κοινωνία για προσδιορίστο χρόνο σε μια κατάσταση τέλματος, μαζικής ανεργίας, φυγής των επιστημών μας στο εξωτερικό, έντονου δημογραφικού προβλήματος, όπου όλα θα κινούνται, ας πούμε, με μια δυναμική προς τα κάτω, προς τα πίσω και προς τα κάτω. Να σας ρωτήσω όμως, γιατί να ψηφίσουν ξανά εσάς τη στιγμή που το προηγούμενο πρόγραμμά σας του Ιανουαρίου του 2015 αποδείχθηκε σε ένα μεγάλο του μέρος, σε ένα κρίσιμο, αν θέλετε, μέρος του, ανεφάρμοστο? Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει η μόνη ελπίδα. Δηλαδή, αν υπάρχει μια ελπίδα μέσα από δυσκολίες, τις οποίες τώρα τις ξέρουμε και καλύτερα από ό,τι πριν, να πολεμήσουμε όλο αυτό που ο κόσμος το ονομάζει η κόπρος του Αυγίου, δηλαδή όλο αυτό που έχει συσσωρευτεί πάνω μας εδώ και 40 χρόνια, διότι τα μνημόνια δεν ήταν αρχή της κρίσης. Η κρίση είχε αρχίσει. Ήρθαν τα μνημόνια, υποτίθεται, να θεραπεύσουν την κρίση και έγινε χειρότερη κρίση. Αυτό λοιπόν ο κόσμος νομίζω το καταλαβαίνει. Άλλοι το λένε διαπλοκή, πελατειακά συστήματα, διαφθορά, αναποτελεσματικότητα του. Όπως και αν το ονομάσουμε, είναι ένα έργο τιτάνιο που με βάση το πολιτικό σκηνικό που έχουμε σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ο κεντρικός φορέας ελπίδας. Παρά τις απογοητεύσεις, παρά την κόπωση, παρά τα ερωτήματα που υπάρχουν. Επομένως, αυτός για μένα είναι ο ουσιαστικός λόγος. Τώρα, το πρόγραμμα που αποδείχθηκε είναι εφάρμοστο. Εδώ λίγο βγάζουμε και εμείς τα μάτια μας μόνοι μας. Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης ήταν μία προσπάθεια εκλαήκευσης του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα μεγάλο πράγμα, το οποίο είπαμε, στο μέλλον θα συζητήσουμε τι ακριβώς τα έκανε όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν τα συζήτησε, αν τα αξιοποίησε. Μάλιστα, υπήρξε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης ως μια προσπάθεια κωδικοποίησης και εκλαήκευσης κάποιων πτυχών του. Δεν ήταν λάθος το πρόγραμμα αυτό. Οι στόχοι του ήταν σωστοί. Ανθρωπιστική κρίση, επανεκκίνηση της οικονομίας και περαιτέρω ανάκαμψη, ειδικά προγράμματα για την απασχόληση, θεσμική ανασυγκρότηση της χώρας. Όλα αυτά ήταν σωστά. Και ορισμένα από αυτά υλοποιήθηκαν. Ή μπορεί να μην υλοποιήθηκαν στην έκταση που θα θέλαμε. Δηλαδή, εμείς θα θέλαμε να διαθέσουμε 1 δισεκατομμύριο στα προγράμματα για την ανθρωπιστική κρίση. Διαθέσαμε 250 εκατομμύρια ή όσο διαθέσαμε. Αν δεν υπήρχε ο οικονομικός στραγγαλισμός που μας επέβαλαν, οι περισσότεροι στόχοι του προγράμματος θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί. Άρα, πρέπει κάποιοι, βεβαίως, αν θέλουν να κατηγορήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, να κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν πρέπει να δούμε και τις αιτίες που κατέστησαν το πρόγραμμα αυτό μη υλοποιήσιμο. Διότι το παιχνίδι παίχτηκε ποιο είναι. Και αν κανείς παρακολουθήσει τις δηλώσεις του κ. Σόιμπλε και άλλων, είναι, δηλαδή, το παιχνίδι ήταν με ανοιχτά χαρτιά. Άστε εσείς οι αριστεροί στην Ελλάδα θέλετε να εφαρμόσετε διαφορετική πολιτική, δεν θα σας αφήσουμε και αφού δεν σας αφήσουμε, θα σας ονομάσουμε αξιόπιστους.
Αυτό παίχτηκε. Δηλαδή να αποδειχθεί ότι στη κλίμακα Ευρώπης ο μονόδρομος είναι μονόδρομος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία απόκληση και αν κάποιος επιχειρήσει την απόκληση θα έχει συνέπειες. Αυτό έγινε με τη μέθοδο του οικονομικού στραγγαλισμού. Τα ταμεία τα βρήκαμε άδεια. Το έλλειμμα το ταμιακό ήταν 500 εκατομμύρια στις 24 του Φλεβάρι. Μισή δεν μπορούσαν να πληρωθούν. Η δυνατότητα έκδοση έντοκων γραμματείων που ήταν όπλο που και εμείς το υπολογίζαμε βραχυχρόνια να δανειστείς για 6 μήνες, να δώσεις κάτι μέχρι να μπορέσεις να μαζέψεις έσοδα κλπ. Το όριο των 15 δισεκατομμύριων ευρώ είχε εξαντληθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά. Οι δόσεις, όπως είχα πει, είπα πριν, πληρωνόταν χωρίς να έχουμε έσοδα. Η συμφωνία είχε οριστεί να τελειώνει 28 Φεβρουαρίου. Άρα στήθηκε ένα ολόκληρο σκηνικό ακριβώς για να μην μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Και αυτά που κάναμε, δηλαδή εκατοδόσεις και τα δάνεια και άλλα μέτρα, τα κάναμε κλείνοντας τα μάτια ότι δεν είναι δυνατόν αυτό να μην το κάνουμε και σε αυτό είχαν αντιδράσει κλπ. Επομένως, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον αυτό που έχουμε σήμερα, είναι σε απόκληση με αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Αυτό το λέμε εμείς ήδη. Δεν περιμένουμε όμως να το πει κανείς άλλος. Θεωρώ όμως ότι ο κόσμος πρέπει να δει τι έγινε στο ενδιάμεσο. Γιατί δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε, γιατί δεν μπορέσαμε να κάνουμε εκείνο που υποσχεθήκαμε και που θέλαμε να κάνουμε. Εάν αυτά τα ερωτήματα δει νυφάλια, τότε πρώτον, βεβαίως μπορεί να εντοπίσει λάθη, τα οποία και εμείς εντοπίζουμε και πρέπει να βγάλουμε μαθήματα από την εμπειρία. Δεύτερον, όμως και πιο σημαντικό, θα δει ότι εδώ δεν υπήρξε μια δύναμη η οποία για να κάτσουμε στις καρέκλες μας παραδώσαμε τα όπλα μας. Ούτε μεταλλαχθήκαμε, ούτε αλλάξαμε. Υποχωρήσαμε, δεν υποταχθήκαμε όμως. Και ακριβώς στο όνομα αυτού ζητούμε την εμπιστοσύνη του κόσμου και την ψήφο του για να μπορέσουμε επιτέλους να κυβερνήσουμε κανονικά, να δοκιμάσουμε αυτά που θέλαμε να δοκιμάσουμε, διότι νομίζουμε ότι τα έχει ανάγκη η χώρα. Έχετε πει και εσείς στο παρελθόν, αλλά και διάφορα στελέχη του κόμματος, ότι θα επιδιώξετε την αυτοδυναμία. Σε περίπτωση. Οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν δείχνουν κάτι τέτοιο, ότι μπορείτε να κατακτήσετε την αυτοδυναμία. Αυτό που θέλω να ζητήσω το εξής. Σε περίπτωση που δεν κατακτήθη η αυτοδυναμία, θα επιδιώξετε συνεργασίες και με ποια κόμματα? Δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω πόσο αξιόπιστες είναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι αληθινό. Και τον Ιανουάριο θυμάμαι, οι περισσότερες δεν έβλεπαν αυτό που ερχόταν. Στο δημοψήφισμα θυμάμαι μέχρι και την Τετάρτη, Πέμπτη λέγανε ότι είναι ισοπαλία. Ίσως και τώρα λοιπόν να έχουμε εκπτύξεις, δηλαδή σχέση με αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις. Το δεύτερο τώρα, θέλω να διευκρινίσω το εξής. Βεβαίως η αυτοδυναμία λέγεται ως ένας εκλογικός στόχος, το κάθε κόμμα έχει το δικαίωμα να λέει αυτοδυναμία θέλω για να μην μπορεί άλλος να επηρεάζει αποφάσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, εδώ η αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το να έχουν μια ισχυρή και συμπαγή πλειοψηφία, νομίζω ότι είναι ένας ευρύτερος στόχος. Είναι μια αναγκαιότητα. Είναι μια αναγκαιότητα. Εγώ έχω πει και άλλες φορές ότι σε ένα χρόνο μεταγενέστερο, όχι απότερο, δηλαδή μετά από 1-2 χρόνια, προσωπικά θα υποστηρίξω με θέρμη την κατάργηση του μπόνους, διότι πιστεύω ότι πρέπει να πάμε σε ένα πολιτικό σύστημα όπου να έχουμε κόμματα αρχών και προγραμμάτων και άρα και κυβερνήσεις μέσα από προγραμματικές συνδυασίες. Αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε όμως αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε. Δηλαδή, έχουμε μια συμφωνία περίπλοκη, ο τρόπος υλοποίησης της συμφωνίας είναι πάρα πολύ κρίσιμος και, εν πάση περιπτώσει, δεν καταργεί και την διάκριση δεξιάς-αριστεράς αυτή τη συμφωνία σε ό,τι αφορά μια σειρά κρίσιμα ζητήματα. Άρα, θέλω να πω, αν συμφωνήσουμε ότι σε αυτή τη συγκυρία, η ιστορική, η πολιτική σταθερότητα είναι ένα κρίσιμος παράγοντας, τότε εγώ δεν βλέπω άλλο τρόπο για να έχουμε πολιτική σταθερότητα, πέρα από το να έχουμε μία ισχυρή εκλογική αυτοδύναμη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και μία κυβέρνηση με πρωθυπουργό του Τζίπρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα όπως τη βλέπω. Ο πρωθυπουργός ανέλαβε και ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, δέχτηκε μια συμφωνία ενάντια, όπως είπατε, σε αυτό που θα θέλαμε να έχουμε πετύχει. Υπάρχει εμπειρία των διαπραγματεύσεων και επομένως ότι αυτή η ομάδα που έκανε τη συμφωνία είναι η καλύτερη και για να την υλοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλα τα άλλα βεβαίως μπορεί να συμβούν. Αν ο λαός δεν δώσει αυτοδυναμία, όλοι ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει
έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα υπάρξει. Άρα αυτό υπονοεί ότι θα συμβάλλουμε στο να υπάρξει αυτή η κυβέρνηση. Εγώ δεν θα ήθελα να προχωρήσω περισσότερο, διότι είναι θέμα αποτελέσματος εκλογών, διαδικασιών του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ, διότι η απόφαση πρέπει να είναι μια συλλογική, ας πούμε, απόφαση. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η καλύτερη λύση για τη χώρα είναι αυτή που περιγράφεται ως αυτοδυναμία, αλλά και η κυβέρνηση που προσπαθεί το ζήτημα. Υπάρχει, ξέρετε, μια έντονη φημολογία στο διαδίκτυο, αλλά και στον τύπο, ότι αν δεν κατορθωθεί αυτοδυναμία από το ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς και από την Νέα Δημοκρατία ή από την Νέα Δημοκρατία, θα ηγηθείτε μιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού. Δηλαδή είναι κάπως, σας βάζω στο κάδρο προσωπικά. Σε αυτή τη φημολογία τι έχετε να πείτε? Θέλω να πω ότι με φέρνει σε δύσκολη θέση, όχι φημολογία μόνο, αλλά όλο αυτό το κλίμα. Γι' αυτό και δεν τα απαντάω αυτά. Διότι θεωρώ ότι η διαδρομή μου είναι διαφανής, δηλαδή δεν είναι άγνωστος. Δεν ξέρουν ακόμα και απλοί άνθρωποι ότι είμαι ένας άνθρωπος αριστεράς, από το γυμνάσιο Λαμπράκης, ακολούθησα την περιπέτεια της αριστεράς μέχρι τώρα. Άρα εγώ δεν πρόκειται, ιδίως τώρα στην ηλικία που είμαι, να κάνω κάτι ερήμην του φορέα τον οποίο εκπροσωπώ. Εγώ εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση με προσβάλλει με μία έννοια. Και όταν ο κύριος Μεμαράκης, και με φαίνει και σε δύσκολη θέση, διότι όταν κάποιος σε προτείνει καλοπροαίρετα ή με βάση κάποιο δικό του σκεπτικό, δεν είναι πάλι, δεν το νιώθω εγώ έτσι να βγαίνω κάθε τόσο και να λέω διαμαρτύρομαι, να διαψεύσω, να κάνω, να ράνω. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει νοημοσύνη και μπορεί να καταλάβει. Άρα όλη αυτή η συζήτηση δεν αφορά εμένα. Και επειδή μου κάνεις το ερώτημα, δίνω αυτή την απάντηση. Εγώ δεν είμαι από αυτούς, δεν υπήρξα ποτέ, ούτε τώρα είμαι που θα κάνω κάτι πέρα από ένα συνολικό, συλλογικό, πολιτικό σχεδιασμό της αριστεράς και του φορέα στον οποίο νίκω του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η μία απάντηση. Τώρα, επειδή αυτό μπορεί να αφήνει παράθυρο, άρα μπορεί να υπάρχει. Όχι. Εγώ δεν με απασχολεί αυτό το θέμα, ούτε εντάσσεται με οποιαδήποτε έννοια άξιον πίσω τον όρο εντός εισαγωγικών φιλοδοξία μου. Εγώ ήμουν βουλευτής του συνασπισμού, όταν είμαστε τρεις και ο Κούκος. Ήμουν περήφανος για τη δουλειά μου. Αποχώρησα από την ενεργή δράση το 2009, επειδή θεώρησα ότι είχα καλύψει τις θητείες μου κλπ. Επαναεπιστρατεύτηκα το 2012 για να βοηθήσω την υπόθεση αυτή και το εγχείρημα αυτό. Το έκανα. Αυτή η βάρδια λοιπόν και αυτή η βάρδια βαίνει προς ολοκλήρωσή της. Άρα δεν ψάχνω για ρόλους και μάλιστα τέτοιας μορφής. Η τρίτη απάντηση που θέλω να δώσω είναι ότι ορισμένοι πάντως στον χώρο της αριστεράς δυστυχώς συνεχίζουν όχι τις καλές αλλά τις κακές παραδόσεις. Διότι έχουμε και κακές παραδόσεις αριστεράς. Και θέλω να εκφράσω τη θλίψη μου για αυτά που κάνουν και για αυτά που λένε ανεύθυνα, αποδίδοντας σε μένα είτε απόψεις είτε προθέσεις που δεν έχω. Άρα αυτά που σας είπα εκπροσωπούν και αυτά που θέλω και αυτά που πιστεύω. Μια τελευταία ερώτηση είναι η εξής. Παρά την κριτική που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και που αναφερθήκαμε και στις προηγούμενες ερωτήσεις, πέστε μου, γιατί κάποιος θα σας ψηφίσει ξανά το ΣΥΡΙΖΑ, ποια ήταν τα επιτεύγματα που κάνατε ως κυβέρνηση σε αυτούς τους 7 μήνες που αξίζει ένας ψηφοφόρος αριστεράς και εν γέννη ψηφοφόρος να σας ξαναψηφίσει? Καταρχήν, ο απολογισμός έργου του ΣΥΡΙΖΑ είναι αρκετά πλούσιος, εάν λάβουμε υπόψη μας υπό ποιες συνθήκες κυβερνήσαμε. Οι εκλογές έγιναν 25 του Γενάρη του χρόνου αυτού. Πριν ορκιστεί η κυβέρνηση, πριν παρουσιάσει τις προγραμματικές δηλώσεις η κυβέρνηση, άρχισε ο πόλεμος που έλεγα πριν. Η απειλή ότι θα μας επιβληθούν capital controls, εμένα μου ήρθε 15 του Φλεβάρι. Είναι και αυτά τα γεγονότα που λέω, που δεν είχαμε και χρόνο και δεν έχουμε χρόνο και ούτε τώρα πρόκειται να επεκταθώ σε αυτά. Άρα η κυβέρνηση αυτή δεν την άφησαν να κυβερνήσει. Βεβαίως και μπορώ να αναγνωρίσω ότι και εμείς δεν κάναμε πάντα το δυνατό ή το καλύτερο. Παρ' όλα αυτά, σε όλους τους τομείς, ιδίως αυτούς που είχαν να κάνουν με τους αδύνατους, με τη φτώχεια, με τα δικαιώματα κλπ, μπορούμε να δούμε ένα έργο σημαντικό, το οποίο ακριβώς είναι και αυτός ένας λόγος
να μην χαθεί και να μην πάει πίσω. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, αν αύριο βγει η Νέα Δημοκρατία, θα ξανακλείσει την τηλεόραση, θα ακυρώσει το πρόγραμμα για τις 100 δόσεις που βρήκαν μια διέξοδο τόσα νοικοκυριά, θα ακυρώσει το νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, θα αλλάξει το νόμο για την ηθαγένεια και όλα αυτά τα οποία. Έγιναν λοιπόν σημαντικά, αλλά δεν είναι αυτό το κύριο επιχείρημα που εγώ θα επικαλεστώ. Διότι η περίοδος αυτή ήταν ιδιόμορφη και δεν επέτρεψε ούτε να κάνουμε αυτά που εγώ θεωρώ σημαντικά. Αυτά που θεωρώ σημαντικά είναι όχι απλώς να κυβερνήσουμε, αλλά να διαμορφώσουμε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης αυτή τη χώρα. Επομένως, πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ψηφιστεί, διότι μετά από 40 χρόνια ενός πολύ κλειστού συστήματος εξουσίας, δικομματικής, έχουμε μία πολιτική δύναμη, η οποία επέτρεψε στον ίδιο τον λαό να κάνει άλματα, να υπερβεί διαχωριστικές γραμμές, να μετατοπιστεί, να μπει σε μια κίνηση. Και το είδαμε αυτό και το Γενάρη και στο δημοψήφισμα. Αυτή λοιπόν η δυναμική θα παγώσει ή και θα καταστραφεί εάν δεν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν βγουν άλλες δυνάμεις με αντίθετα προγράμματα. Αντίθετα, αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, πρώτον θα έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην πράξη και κυρίως να αρχίσουμε να βάζουμε τις βάσεις για λύσεις πρωτότυπες. Για λύσεις καινούργιες, διότι η εποχή που ζούμε, και αυτό η νεολαία κυρίως το βιώνει εντονότερα, δεν απαιτεί απλώς διαχείριση, που και εκεί υπάρχουν πολλοί τομείς που πρέπει να συμμαζέψουμε τα πράγματα, κυρίως απαιτεί αυτό που λέμε το νέο μοντέλο, το νέο υπόδειγμα, τη νέα αντίληψη, το νέο όραμα που μπορεί να κινήσει την κοινωνία προς τα μπροστά για τον επόμενο χρόνο. Εγώ λοιπόν με μεγάλη έτσι σιγουριά καλώ τον κόσμο να εμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ. Με κριτικό τρόπο και με απαιτητικό τρόπο. Όχι μια λευκή επιταγή. Εδώ θα είμαστε και ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, όπως έλεγα πριν, πρέπει να βρει τρόπος, ούτως ώστε η εξουσία να ασκηθεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε οι πολίτες να μην νιώθουν στο περιθώριο και άφωνοι. Εμείς ήδη πρέπει να θεσμοθετήσουμε διαδικασίες, ούτως ώστε να επιζητούμε τον έλεγχο της κοινωνίας και τη συμβολή της κοινωνίας σε αυτό που θα κάνουμε. Αλλά αυτά είναι υποσχέσεις και ξέρω ότι ο κόσμος είναι επιφυλακτικός σε κάθε υπόσχεση σήμερα, άρα ας μείνουμε στις διαβεβαιώσεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να υλοποιήσει ένα σχέδιο μακράς νωρίς και είμαστε ακόμα στην αρχή. Και αυτή η διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί. Εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας της Δουλειάς.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παρακολουθήσατε. Εγώ ευχαριστώ γιατί για μια ακόμα φορά είχα μια ουσιαστική συζήτηση. Να είστε καλά.